αντί είναι. Βάλτε το φυτό από πίσω. Δεν βλέπουμε την κοπέλα που παίζει ακορντεόν έτσι με το φυτό μπροστά. Πώς μπορεί να πάει δίπλα. Εγώ ξέρω, σκεφτόμαστε να τις σκεπάζουμε με ένα σεντόν. Σε παρακαλώ, κύριε, μην είναι περνέτε στο τεχνικό έργο. Θα μην παρατηρήσεις τους συναδέλφους του Κωνσταντινάτου. Τι. Εντάξει, δέχομαι την, παίρνω την ευθύνη. Που δεν βρήκε όμως το θάλλο να το ξεστομίσει. Πρέπει να σας πω ότι το γράφω, έτσι. Όταν κάποιος είναι πάνω στη σκηνή, έχει πάντα δίκιο. Αυτό το ξέρετε. Μετά σε αποδείξεις το εντατήριο. Όταν μάλιστα είναι μέτρος παπάς, Ελλάδα και συνταγωγάρχης, έχει ακόμη περισσότερο δίκιο. Και αυτό σας παρακαλώ. Αυτά έχουν καταγραφεί, σας το λέω. Παράδεκτο. Στην το οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε ευθέως με την έλλειψη διαφήμισης εκ μέρους της παραγωγής. Της πανάκριψης της παραγωγής, η οποία... Το καλό πράγμα. Ένα χειροκρότημα. Αυτή λοιπόν η ιδέα κινητοποίησε το φάσμα.
προφανώς και κάποιους από τους ανθρώπους του φεστιβάλ, ενδεχομένως με την ιδέα πως αυτό θα είναι ένα λαϊκό θέατρο. Αυτό όντως ήταν και η δική μας πρόθεση, φαντάζομαι, να κάνουμε κάτι λαϊκό, γιατί τέλος πάντων πήξαμε στα κουντουριάρια από τότε που γεννηθήκαμε. Όπως την κούνια μου άκουγα μπά. Επόμενη ερώτηση. Πατέρα, χαράζομαι. Πέστε μας κάτι για το μουσικό υλικό. Πώς βρέθηκε το μουσικό υλικό. Πάμε το πράγμα από την αρχή. Αν το έργο έχει εκδοθεί, το βρήκατε κάπου. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο γράφτηκε το 1923, δεν εκδόθηκε ποτέ. Όπως, αν δεν κάνω λάθος, και κανένα στην πραγματικότητα από αυτά τα έργα αυτής της γιγάντιας παραγωγής. Μιλάμε για ένα είδος το οποίο στην περίοδο της ακμής του μετρά γύρω στα 500 έργα. Τέτοιο. Και η κόρη της καθηγήτρας, λοιπόν, έργο του 23, διασκευή μιας γαλλικής σάτυρας, όχι σάτυρας, μιας γαλλικής φάρσας του Μωρίς Ενεκέν, τίτλο «Το βαγόνι των κυριών». Δεν εκδόθηκε ποτέ, εκδόθηκαν μόνο 6, αν δεν κάνω λάθος, από τα τραγούδια του έργου την εποχή εκείνη του 1923, ώστε να κυκλοφορήσουν στα Music Hall και ούτω καθεξής. Η ιδέα του συνταγματάρχη να μας έφερε προ σοβαρών δυσκολιών, διότι ήμασταν αντιμέτωποι με ένα υλικό το οποίο δεν είχαμε στα χέρια μας. Το μοναδικό πράγμα που είχαμε ήταν μία ραδιοφωνική ηχογράφηση του 1957. Αυτό, κάπου εκεί, ναι, με τον περίφημο Τότι Καραλίβανο, μία ραδιοφωνική ηχογράφηση του ΕΙΡ, όπου το έργο ήταν συγκεκριμένο περίπου στη διάρκεια μιας ώρας, ήταν η μόνη μας πρόσβαση σε αυτό το υλικό καταρχάς. Στην συνεχεία απευθυνθήκαμε στο Θεατρικό Μουσείο. Στο Θεατρικό Μουσείο βρήκαμε όλο το αρχείο Σακελλαρίδη και την κόρη της καταιγίδος πάνω από την κολόνα, νομίζω 13β. 13. Φάκελος. Φάκελος 13, σωστά. Μαζί με την ελληνική μήτρα. Και μαζί με την λεπτομέρειες, αυτό δεν αφορούν το κοινό. Πατέρα, ξέρετε τίποτα της. Το θέμα είναι ότι, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, μαζί με τη βοηθό μου, φωτογραφίσαμε το υλικό χάρη στις υπηρεσίες της κυρίας Γεωργουσοπούλου, η οποία για κάποιο λόγο μας συμπάθησε πάρα πολύ και μας επέτρεψε να περάσουμε πολύ χρόνο στην βιβλιοθήκη. Το φωτογραφίσαμε όλο το υλικό. Βλέπετε εδώ το κείμενο του έργου, το χειρόγραφο κείμενο, ο Σακελλαρίδη, ο οποίος έγραψε όλο το πράγμα. Με όλες τις σημειώσεις, από όλη την πρώιμη ιστορία του έργου επάνω, νούμερα που παίχτηκαν, νούμερα που δεν παίχτηκαν, διορθώσεις και ούτω καθεξής, βρήκαμε το σπαρτίτο του έργου, δηλαδή τη μεταγραφή του για πιάνο, και αυτή σε μια πληρέστατη, εξαιρετική χειρόγραφη. Αυτόγραφη. Έκδοση. Δεν είναι το λόγο. Αυτό. Συνεχεία, κατά καταπληκτικό τρόπο, κάτι το οποίο και εγώ δεν το περίμενα καθόλου, για να μην ειλικρινή, ήταν όλο το ορχηστρικό υλικό. Ολόκληρη την παρτιτούρα του έργου, όργανο προς όργανο. Εδώ πέρα βλέπουμε την πάρτα του κλαρίνου, για παράδειγμα, η οποία έχει πάνω διάφορες καταπληκτικές σημειώσεις. Έχει διορθώσεις, έχει πράγματα τα οποία διάφοροι άνθρωποι που παίξαν το κλαρίνο κατά καιρό έδωσαν όλα εδώ πέρα. Βλέπουμε την υπογραφή του κ. Σπύρου Κουφουδάκη, 17/12/43, θέατρο Ναπόλη. Υλικό πάρα πολύ πολύτιμη παραστασιακή, για μια παραστασιακή ιστορία του έργου. Φωτογραφήθηκε όλο το υλικό, εν συνεχεία ψηφιοποιήθηκε από εμάς και κατόπιν εγώ μπήκα σε μια διαδικασία νέας ενορχίστρωσης, γιατί το υλικό αυτό αρχικά ήταν γραμμένο για μια ορχήστρα 25-30 ατόμων για μια, στην ουσία, μια συμφωνική ορχήστρα της εποχής, η οποία ήταν στάνταρ. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι σε ένα θέατρο της εποχής του 1923 που παίχτηκε η κόρη της καθηγήτρας, μια συμφωνική ορχήστρα ήταν δεδομένη, μια μικρή συμφωνική ορχήστρα. Στην εποχή μας δεν είναι καθόλου, οπότε καταφύγαμε για οικονομικούς λόγους σε μια μικρότερη ενορχήστρα σε 8 ατόμων, δική μου, και συνεχεία το πράγμα πήρε το δρόμο. Πώς καταλήξατε στα συγκεκριμένα
βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, πιάνο, κλαρινέτο, κόρνο και κρουστά. Και ένα ηλεκτρικό αρμόνιο. Η επιλογή είχε δύο πράγματα κατά μου. Το ένα ήταν με ένα σχετικά μικρό σύνολο που να μπορεί να χωράει και να μπορεί και να μπορούμε να το μαζέψουμε, να το πληρώσουμε και να το κάνουμε πρόβες σε τέτοια. Γιατί είναι σκηνής. Επιτρέψτε μου να δείξω κάποια... Συγγνώμη. Να δείξω μια φωτογραφία του σκηνικού χώρου. Δεν ξέρω πόσο καθαρά φαίνεται. Βλέπετε μπροστά τη σκηνή, πίσω σε μια τέντα, την ορχήστρα. Σε μια τέντα γάμου. Η ορχήστρα που είναι το έργο είναι ένα έργο που ξεκινάει με μια καμπύλη για τελετή. Θα μας μιλήσει τελείο την υπόθεση. Ναι, δεν χρειάζεται να την υπόθεση. Τώρα είναι μια υπόθεση που για να την αναπτύξουμε χρειάζεται ώρα. Είναι ένα έργο πάντως, όπως κάθε φάρσα ας πούμε, είναι το να την αφηγηθεί διαρκεί περίπου όσο και η διάρκεια της. Αλλά βασίζεται πάνω στο γάμο. Ξεκινάει με ένα γάμο, είναι ένα έργο για το γάμο. Ξεκινάει με ένα grand finale, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό το έργο. Μέσα το έργο να ξεκινάει με το finale ενός άλλου έργου. Ναι, ξεκινάει με το finale, τον ευτυχή γάμο, ας πούμε, από ένα άλλο έργο και από εκεί ξεκινάει η αποδόμηση, ας πούμε, του γάμου. Ξεκινάει με το γάμο και μετά ξεκινάει η αποδόμηση του. Κάτι που ήθιστε, βέβαια, στο έργο αυτό. Και από εκεί, βέβαια, βασιστήκαμε σε αυτή την ιδέα και με τον σκηνογράφο μας εδώ, παιδί αυτό το χρυσό. Και θεωρήσαμε ότι ήταν καλή ιδέα να βασιστούμε σε όλο το folklore του νεοελληνικού μικροαστικού γάμου. Μικροαστικού με μεγαλοαστικές βλέψεις, ας πούμε. Ως προς την ορχήστρα, αυτό είχε δύο συνέπειες. Η μία ήταν ότι η ορχήστρα πρέπει να είναι επισκηνής, ώστε να συμμετέχει στο κλέμμα του γάμου. Να είναι η ορχήστρα του γάμου, δηλαδή. Ακριβώς, καταρχάς. Η δεύτερη συνέπεια αυτού του πράγματος, ως προς την ορχήστρα, είναι τα μαλλιά μου. Είχαμε ένα θέμα με τα μαλλιά εδώ σε αυτή την παραγωγή. Η μόνη πολυτέλεια που επιτρέψαμε στον εαυτό μας ήταν να έχουμε έναν, ας πούμε, αρκετά καταξιωμένο hair designer. Γιατί νομίζω ότι κάναμε πολύ συμβάλαμε στην καταστροφή του όζοντας. Πολλοί είμαστε την παράσταση. Θα μας μιλήσει ο κύριος Ζαμάνης για το θέμα αυτό, για τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Αυτά είναι τα μαλλιά του μαέστρου. Τα μαλλιά του μαέστρου έχουν κάνει για να κάνει ωστόσο με τις μικροαστικές καταβολές της παράστασης, τις μικροαστικές βλέψεις της παράστασης επίσης. Νομίζω ότι οι μουσικοί στο ακροατήριο αντελήφθησαν την αναφορά. Τα μαλλιά μου είναι μια αναφορά στα μαλλιά του Ανδρέα Πιλαρινού, που κατεξοχή μαέστρου των μικροαστών. Να μιλήσουμε για αυτό που είπαμε πριν. Αυτό με τα μαλλιά είναι λίγο πιο σύντομο. Γιατί και γράφει και πολύ για το θέμα μαλλιά της παράστασης. Δηλαδή έχουν αυτό το δημιουργικό κομμάτι των μαλλιών. Πρέπει να το πούμε και στο Θάνο Σαμαρά που είχαμε ακόμα συζητάμε το να δουλέψουμε μαζί και ο Θάνο θα κάνει το hair design. Ο Θάνο έλειπε στη Νέα Υόρκη και μας συνέστησε τον Νικόλα τον Πιλιώτη. Αλλά πριν φύγει, προλάβαμε λίγο να δουλέψουμε μαζί και γύρισε πίσω με μια κατεύθυνση λίγο Σάμι Τζο, δυναστεία, Μελάνι Κρίφη, εργαζόμενο κορίτσι. Και όλα αυτά μαζί κουμπώσανε σε μια βασική οδηγία που ήταν θέλω αυτή να μοιάζει με πιάτο δορυφορικής κεραίας όσον αφορά το κεφάλι και την πεθερά. Τη σατανική πεθερά. Και όλο. Οπότε από εκεί και πέρα αυτό ήταν λίγο σαν τρενάκι του τρόμου. Τα πήρα βάριζα όλα. Και τα αποτελέσματα φαίνονται. Σκηνές. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι μας έλεγε ο Νικόλας ο Βιλιώτης ότι αυτά τα μαλλιά που εμείς τρομάραμε, τα θεωρούσαμε περίεργα, εξεζητημένα, τελείως ξεπερασμένα, είναι μαλλιά που τα κάνουν ακόμα. Εκεί τρομάξαμε. Είναι ένα από τους λόγους που μάλλον δεν έχουμε καλή σχέση με το τι συμβαίνει στον ελληνικό γάμο στην πραγματικότητα. Πώς θέλατε να παρουσιάσετε εσείς αυτό το γάμο συγκεκριμένα, δηλαδή σκεφτόμενοι τη μεταφορά του στο σήμερα, τι προκλήσεις ας πούμε είχε αυτή η μεταφορά του σκηνικού και των κοστομιών στο συγκεκριμένο. Στο θέμα των
Θέλαμε να είμαστε λίγο kids. Λίγο. Πολύ θέλαμε. Πολύ kids. Αλλά δεν μας βγήκε. Πιστεύω ότι θα βγήκε. Νομίζαμε ότι μας βγήκε, αλλά όταν το είδαμε, δεν ξέρω τι έστησα. Ναι, είναι δύσκολο σίγουρα. Όχι εκεί, όχι εκεί με την έννοια αυτή την αισθητικοποίηση. Όχι ανομαλικά. Ναι, αυτό είναι δύο πράγματα. Υπάρχει το kits, α πούμε, θέλετε, έχει μία και κάποιες κοινωνικές συνδηλώσεις συγκεκριμένες. Υπάρχει, ας πούμε, ένα kits το οποίο το αναγνωρίζει αυτό το πραγματικό kits, από το οποίο βγαίνει και η ίδια η λέξη, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει αυτή την δύναμη, ας πούμε, της αυθεντικότητας και η οποία σοκάρει, ας πούμε, αισθητικά, τα ανακλαστικά, ας πούμε, τα αστικά μας αισθητικά, τα ανακλαστικά, και υπάρχει και βεβαίως και η αισθητικοποίηση του kits, αυτό που ίσως τελικά κάναμε κι εμείς, προσπαθώντας να το αποφύγουμε, για πολλούς λόγους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ, τέλος πάντων, αναμετριέμαι με αυτό, ελπίζω κάποτε όταν μεγαλώσω να το καταφέρω. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να βγάλεις από το πλαίσιο της αισθητικοποίησης το kits και να το προσφέρει σε μία λίγο πιο αντιαισθητική μορφή. Ίσως σε πολλά σημεία νομίζω ότι υπερβήκαμε τα εσκαμμένα της κιτσερέλας, ας πούμε. Εντάξει, ίσως δεν είναι τόσο χαρακτηριστική του ελληνικού θεάτρου, ας πούμε, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του γερμανικού, για παράδειγμα. Αποφύγαμε αυτή την κιτσερέλα, ωστόσο σε άλλα πράγματα νομίζω ότι δεν την αποφύγαμε. Σε αυτό οφείλεται σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα φώτα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να μην φωτίσεις μια παράσταση. Φαντάζομαι όλοι το ξέρουν. Το να αποφύγεις να φωτίσεις μια παράσταση. Δεν μπορείς να το αποφύγουμε, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις τρομερή δυνατότητα, τρομερή ελευθερία, αν θέλετε, κινήσεων και τρομερή τόλμη αισθητική, αντιαισθητική μάλλον, για να πας, ας πούμε, σε ένα αισθητικό προϊόν το οποίο δεν θα το περιορίσεις με αυτό το, ας πούμε, λίγο την κινηματογραφική ματιά που μας έχουν επιβάλει τα σύγχρονα φώτα. Πρόθεση ήταν δηλαδή να είναι προς το δυνατόν αφώτιστο. Ναι, εμένα πάντα είναι αυτή η πρόθεση, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Πολύ δύσκολο να το κάνεις. Στην πραγματικότητα είναι όχι μόνο για το κοινό, αλλά ναι, είναι άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις. Είναι άλλο να το κάνεις, άλλο να το κάνεις. Φωτίσαμε. Θέλω να πω, αρκετοί μας είπαν ότι δεν φωτίσαμε. Ναι, μα δεν είχα. Ναι, εντάξει. Είναι κριτική ότι τα φώτα ήταν λυπή. Ναι, ωστόσο, ας πούμε, εκεί πέρα, ναι, πολλές φορές πήγαμε προς τη λογική του μπουζουκιού, ας πούμε, που θα ήταν μια λογική, τα φώτα μπουζουκιού. Αλλά εκεί πια χρειάζεται χρήμα. Εκεί χρειάζεται τα χρήματα. Δηλαδή, καταλάβετε ότι υπάρχει ένα αισθητικό πρότυπο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να μην λειτουργεί. Τέλος πάντων, ναι. Για την αισθητική του kits που λέτε, αφορά και τις ερμηνείες, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, προσπαθήσατε να το κάνετε αυτό και... Αυτό, ναι. Σε αυτό νομίζω ότι ήταν σε ένα πράγμα στο οποίο πετύχαμε κάποια πράγματα. Μήπως πριν μπούμε σε αυτό, να δούμε ένα πρόσωπο από την παράσταση. Πού έγινε η παράσταση? Στο χώρο ΙΤΑ του Ιστιαίου 260 στο Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούνιο που μας πέρασε. Βλέπουμε την έναρξη της παράστασης και όλη την είσοδο του στιγμού της Καπουγουστιάς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το Φεστιβάλ Αθηνών σας καλωσορίζει στον χώρο ΙΤΑ της Πειραιώς 260. Οι καλλιτέχνες επιθυμούν να αφιερώσουν τις παραστάσεις «Η κόρη της καταιγίδος» στη μνήμη της Ανθής Ζαχαράτου, εμβληματικής πρωταγωνίστριας της ελληνικής οπερέτας, που έφυγε αθόρυβα από τη ζωή στις 9 Ιουνίου. Σας υπενθυμίσουμε ότι δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση με ή χωρίς φλας, καθώς και η μαγνητοσκόπηση μέρους ή όλης της παράστασης. Στην παράσταση που θα παρακολουθήσετε, θα ανοιχτεί μπουκάλι σαμπάνιας. Επίσης, σας παρακαλούμε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα στο αθόρυβο. Ευχαριστούμε. Το σχεδιασμό του αρχαιοίστατο.
Την πρώτη μέρα που σε είδα, αγάπη μου, κατάλαβα ότι δεν ήταν ανάγκη να αναζητήσω πιο μακριά την ευτυχία μου. Ήταν εδώ μπροστά μου, με δυο πράσινα μάτια να με κοιτάσουν γεμάτα γλύκα. Εσκέφτηκα ευθύς να πέσω στα πόδια του πατέρα σου, να ζητήσω το χέρι της πριγκιπίσης της κόρης του. Και ο βασιλιάς πατέρας μου θα σου έλεγε, αποταθείτε στη βασίλισσα. Έτσι έγινε. Σε λατρεύω. Ω στιγμές της γλυκιάς. Και τώρα ακόμα που κοντά μου σε σφίγγω μες στην αγκαλιά μου και τώρα ακόμα πίστεψέ με πως για σένα πάντα το θαρώ. Μέσα στα στήθια μου με πνίγει χαρά κι η γλυκά με μεσάγει κι η πονεμένη μου καρδιά να χαρά γέλα κι ένα σκυρτάρι. Νιώθω κι εγώ πως ονειρεύομαι. Ναι, νιώθω πως κοιμάμαι για δικό όνειρο κρυμμένο μυστικά πάντα κοντά σου να με. Έχει πάντως με τα πόδια του τούρτα, τρώει την τούρτα, έχει τη σαμπάνια, έχει όλο, είναι όλο το πρώτο νούμερο, έχει το πηγαίνει έτσι μόνο το φορτλό του πράγματος. Να ρωτήσω για τα μικρόφωνα. Εκεί ξυπασμένους
δημοσιογράφους, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το κλειδί, ας πούμε, εκεί, το στοιχείο της... Πάμε παρακάτω, ναι, τελειώσαμε και με τις ψυχές. Το θέμα είναι ότι δεν θα μου γόταν πρόσωπο για μέσα σε αυτό το χρόνο. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα έργο το οποίο στηρίζεται στην πλοκή του σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή μιλάμε για, σε αντίθεση με το σύνηθες ερευνητικό θέατρο, μιλάμε για ένα έργο βασισμένο σε κείμενο. Καθαρά βασισμένο σε κείμενο. Και ένα κείμενο το οποίο πηγμένο στις παρεξηγήσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αν δεν καταλαβαίνεις κάθε λέξη από τους ηθοποιούς, αυτό το πράγμα δεν θα έβγαζε νόημα. Το να δοκιμάζαμε την τύχη μας εκεί μέσα για αθλητικούς λόγους χωρίς ψυχές, νομίζω ότι θα ήταν αυτοκαταστροφικό. Το λύσαμε. Ναι, να πούμε και κάτι άλλο για το τεχνολογικό κομμάτι, γιατί υπήρχε εκτός από τα μικρόφωνα και τα ψήρες, υπήρχε επέμβαση ηλεκτρικού αρμονίου. Α, ναι. Αυτό πώς προέκυψε, ήταν θέμα διασκευής, ήταν θέμα... Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αυτό προκύπτει από διάφορες... Να βάλουμε και... Από διάφορες αφορές. Να σας βάλουμε ένα δείγμα που μιλάμε. Δείγμα να καταλάβουμε, δεν το έχει δει. Ναι, μια σκηνούλα του έργου, στην οποία... Εγώ συνδέω ταυτόχρονα με ηλεκτρικό αρμόνιο. Αγαπητέ μου Πέτρο. Αγαπητέ μου Πέτρο. Πατέρα μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Α, Πέτρο. Όχι όρθιοι, καθισμένοι, θα είμαστε καλύτερα. Τι συμβαίνει? Η πρώτη ερωτική μου περιπέτεια ήταν μία χωριατοπούλα. Λεγότανε Κατερίνα. Ή Φραντσέσκα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ήταν από το Χαλάνδρι. Εκτός και ήταν από το Μενίδη. Κατά μήνα Ιούλιο, όταν βάζανε τα στάκια, η Φραντσέσκα ήταν μέσα στην αποθήκη. Καθώς περνούσα από εκεί, μου φωνάζει «Γεια σου, Αθηναί!» Της απάντησα «Γεια σου, Κατερίνα!» «Τι η Φραντσέσκα!» «Τι η Φραντσέσκα!» Λοιπόν, η Φραντσέσκα μου έκανε νόημα να μπω μέσα. Να έτσι. Εγώ μπήκα. Έσκασε στα γέλια. Κι εγώ το ίδιο. Ούλωσε μια στα ψαχνά. Δώσε αυτή, δώσε εγώ, κυλιστήκαμε σε ένα δεμάτι από στάχια. Ιδού η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Μα αυτό είναι ειδήλιο. Σωστό βουκολικό ειδήλιο. Σειρά σας τώρα. Αυτό ήταν το η χρήση του αρμονίου που λέγαμε, ένα δείγμα. Ναι. Δεν έχουμε το γύφτικο ύφος, αλλά θα έκανα το πώς. Ούτε το σχολιάζουμε. Το γύφτικο αρμόνιο είναι δύσκολο. Ναι, αυτό το θέμα είναι το εξής. Πρώτο ζήτημα. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο πρόβες. Πολύ λίγο με τα δεδομένα του θεάτρου. Η παράσταση αυτή στήθηκε σε 6,5 εβδομάδες. Ναι, από την πρώτη. Όχι, εντάξει. Την πρώτη πρόβα μέχρι την πρεμιέρα ήταν ακριβώς ένας μήνας. Ναι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δηλαδή 3 εβδομάδες πρόβες και μία εβδομάδα τρέχοντας. Μέσα στη. Υπήρχε μια κατεύθυνση. Υποκριτική έπρεπε να κινηθεί σε εξαιρετικά αντιαισθητικά. Είναι από το χαρακτηριστικό το πρόβλημα. Ναι, σε εξαιρετικά αντιαισθητικούς τόνους. Νομίζω ότι η χρήση του αρμονίου ήταν ένας τρόπος να σπρώξουμε τους ηθοποιούς με το ζόρι, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Με έναν τρόπο βάζει την πρόζα τους, βάζει την ομιλία τους. Μιλάμε κατά βάση για λυρικούς τραγουδιστές, οι οποίοι δεν είναι γερμανικές ηθοποιοί με την έννοια του. Εκπαιδευμένη στην πρόζα, εκπαιδευμένη στην κριτική και ούτω καθεξής. Αντιμέτωποι με ένα τεράστιο όγκο πρόζας, η χρήση του αρμονίου με έναν τρόπο τους βάζει την πρόζα σε ένα κουτί. Την κάνει λιγάκι πιο... πώς λέω... αποσαφηνίζει λίγο τον τόνο και την κατεύθυνση της υποκριτικής από σκηνή σε σκηνή, πρώτον. Και δεύτερον και καθόλου καταφρόνητο κατά τη γνώμη μου, υπογραμμίζει όλη αυτή της διάσταση της τηλεοπτικής μας μνήμης, ας πούμε. Με κάποιο τρόπο παραπέμπει στη συνέχεια της φάσης, της τηλεοπτικής απονόπερας, στη τηλεοπτική φάσα, στο ρετήρα του Δαλιανίδη, σε όλα αυτά τα πράγματα, στα οποία οι ήχοι συνοδεύουν τη δράση, συνοδεύουν τις σκέψεις, με κακόγουστο συνήθως τρόπο, που είτε το θέλουμε είτε όχι, όμως είναι
ένα υπόσταμα που όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μας λίγο πολύ έχουν. Ήταν δύσκολο να διδάξετε, πώς το πω, τους... Όχι, δεν... τους... Εμείς δεν διδάσκουμε προσωπικά. Διδάξετε, όχι. Όχι, δεν τους διδάσκουμε τους ηθοποιούς. Πώς ακούτε. Γιατί οι ηθοποιοί τα ξέρουν από μόνοι τους. Συνήθως έτσι κι αλλιώς, κοιτάξτε, οι ηθοποιοί έτσι κι αλλιώς, και τώρα για να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα, στο άντρο του ερευνητικού θεάτρου, οι ηθοποιοί συνήθως, ακόμη και όταν έχουν μία έτσι, τεράστια περίοδο προβών, τρεις μήνες, πέντε μήνες, δέκα μήνες, γιατί στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο γραμμένο αυτό το έχω απλήρω τους ηθοποιούς, άρα τους αφήνω να δουλεύουν ας πούμε, για δέκα μήνες, δεν βαριέσαι, δεν τους πληρώνω, λύνουν τα ψυχολογικά προβλήματα, το κάνω έτσι. Κάτι που, όπως ξέρετε, δεν είναι ο κανόνας της διεθνούς πρακτικής, όπου οι ηθοποιοί δουλεύουν για όσο διάστημα μπορούν να πληρωθούν. Αυτό το λέω γιατί, η έννοια της διδασκαλίας του ηθοποιού είναι μια κατά την γνώμη τυπικά ελληνική ιδέα. Η ιδέα του σκηνοθέτη δασκάλου, ο οποίος προσπαθεί να πετύχει ένα αποτέλεσμα κατά τα πρότυπα, άμα θέλετε, έτσι, των μεγάλων δασκάλων της υποκριτικής και κυρίως του Στανισλάφσκη και του Γκροτόσκη, οι οποίοι είναι οι αγαπημένοι έτσι του. Η ιδέα είναι να φτάσουμε στο σημείο να μπορεί ένας θίασος να μιλάει την ίδια γλώσσα, να παίζει σαν να είναι ένα σώμα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει διάφορες ιδεολογικές και αισθητικές περιπλοκές, τις οποίες δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση. Αυτό που έχει σημασία στην περίπτωσή μας είναι ότι όταν υπάρχει ένα είδος που λόγω του υψηλού επαγγελματικού του, των υψηλών επαγγελματικών του στάνταρτ, τι να κάνουμε στο μουσικό θέατρο, ακόμη και την πιο ακραία, ας πούμε, ερευνητική διάθεση να έχεις, κοστίζει. Κοστίζει ο ελληνικός τραγουδιστής, δεν μπορείς να τον έχεις για όσο θες, δεν θα κάτσεις να κάνει τρεις μήνες πρόβα, εκτός να το πληρώσεις πάρα πολύ πλούσιο πάρα. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του τεχνικού, αν θέλετε, που έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είπε ο πατέρας Γαράτα. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ίδια την ουσία, ας πούμε, αν θέλετε, την έλλειψη ουσίας στην υψηλή αισθητική υποκριτική. Η υψηλή αισθητική υποκριτική, ας πούμε, είναι κατεμένα υπόλοιμα, ας πούμε, μιας παρενθούσης ιστορικής φάσης της θεατρικής αισθητικής. Δεν έχει καμία σημασία πια, γιατί με έναν τρόπο αντίκειται σε μια βασική συνθήκη της μεταμοντέρνας, αν θέλετε, αισθητικής κατάστασης, την αποσπασματικότητα, την έννοια της μη ενιαίας αισθητικής που συναντούμε στα κοινωνικά κυρίως, στις κοινωνικές κυρίως αναπαραστάσεις, αλλά και στο θέατρο. Δεν έχει νόημα δηλαδή να προσπαθούμε να έχουμε καλές ερμηνείες, αν αυτές οι καλές ερμηνείες δεν σχετίζονται με κάτι. Εντάξει. Αν αυτές οι καλές ερμηνείες απλώς έχουν νόημα αφεαυτές. Αν δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, γίνονται για να πάει ο Σαριάνης, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα κριτικού αγαπημένου, και να ενθουσιαστεί με τις καλές ερμηνείες. Οι καλές ερμηνείες από μόνες τους δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως. Οι κακές ερμηνείες μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα γιατί μια κακή ερμηνεία έχει περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχει περισσότερη επαφή με αυτό που συμβαίνει γύρω μας, το οποίο είναι γεμάτο από κακές ερμηνείες σε πολλά επίπεδα αναπαραστάσεων. Επομένως, για μένα ήταν πολύ σημαντικό και είναι πάντα πολύ σημαντικό και λόγω των τεχνικών περιορισμών, εντάξει, μην γελιόμαστε, καλούμαστε ενίοτε κυρίως την όπερα, εντάξει, να δουλέψουμε με ανθρώπους που είναι παντελώς ακατάλληλοι και πρέπει να επινοήσουμε τρόπους για να τους κάνουμε να σταθούν, ας πούμε, να ανταποκριθούν στη δραματουργία της παράστασής μας με ένα στοιχειωδός αξιοπρεπή τρόπο. Δεν ήταν περίπτωση εδώ, δεν είχαμε παντελώς ακατάλληλοι. Είχαμε σχετικώς ακατάλληλοι. Γιατί να τους επιλέξουμε ότι δεν ήταν μια περίπτωση όπως αυτές που συμβαίνουν συνήθως στα θεσμικά ελληνικά θέατρα. Ναι. Μια περίπτωση που μας επιβλήθηκε η διανομή. Δεν μας επιβλήθηκε, λίγο πολύ διαλέξαμε. Λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένα, την επιλέξαμε τώρα.
θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν καταρχάς στις ανάγκες της γραφής, οι οποίες δεν είναι επίπεδου πουτσίνη, οι ανάγκες εννοώ και οι απαιτήσεις, αλλά παρόλα αυτά απαιτούν μια φωνητική κατάρτιση άλφα, πέραν της οποίας απλώς δεν μπορείς να βγάλεις πέρα. Και εν συνεχεία να ανταποκρίνονται με κάποιο τρόπο στην εικόνα και στην αντίληψη που είχαμε για τη δραματουργία και τους ρόλους μέσα στη δραματουργία και στην κοινωνική. Να ανταποκρίνονται δεν εννοώ σε καμία περίπτωση τη βλακώδη μεταφυσική έννοια που να είναι οι ρόλοι, να κάνουν για τους ρόλους. Γιατί τέτοια πράγματα φυσικά δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν οι ρόλοι. Αυτό που εννοώ είναι να έχουν κάτι ιδιαίτερο το οποίο εμείς με κάποιο τρόπο να μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε κατανοητός ή αν συμφωνεί. Ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, γιατί παρακολουθήσαμε ένα διάλογο που είχε κάποια περίεργα για το Μενίδη, για το ένα ή δύο άλλους, πάντων είχε σε μία γλώσσα κάπως έτσι, πολύ ιδιαίτερη. Αυτό το κείμενο του Αυτούσιο έγινε κάποια διασκευή. Το κείμενο είναι μία διασκευή, όπως είπα ο πατέρας Καράτο, μιας γαλλικής φάσης, αυτό που λέγαμε το προσαρμογή στα καθημά μας. Πώς προσεγγίζετε σήμερα ένα κείμενο χωρίς να το δείτε, να το αλλάξετε στη γλώσσα του. Καλά, με διάφορους τρόπους. Αυτή η γλώσσα έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι, άμα θέλετε, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι, προκαλεί μια φυσική αποστασιοποίηση. Ας πούμε αυτή η ψευδοκαθαρέουσα ή ψευδοδημοτική, γιατί δεν είναι ούτε δημοτική ούτε καθαρέουσα, είναι μια εντελώς πλαστή. Θα έλεγα η γραπτή γλώσσα του το περιοδικό του Μεσοπολέμου, κάπως έτσι θα μπορούσε να πει. Δεν ξέρω αν είναι ειδικό του Μεσοπολέμου πέρα έχει άλλη άποψη. Είναι μια πλαστή γλώσσα του Μεσοπολέμου. Αυτή η γλώσσα μας δίνει την ευκαιρία μιας, ας πούμε, καταρχήν γλωσσικής αποστασιοποίησης. Είναι ελληνικά, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εκμεταφράσεως, ότι είναι μια πρωτότυπη, ας πούμε, γραφή στα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εντελώς περίεργη γλώσσα. Αυτό νομίζω ότι προσφέρει πολλά σε μια ας πούμε, επικαιροποίηση ενός έργου που ανήκει σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Α, και στην πραγματικότητα πολύ λίγα πράγματα κλωτσούσαν. Αυτά τα έργα, οι φάσεις αυτές είναι τόσο generic που λέμε. Είναι τόσο generic που στην ουσία δεν κλωτσάνε πουθενά. Το μόνο, ας πούμε, εντάξει, ότι το παλαιό φάλιρο ας πούμε, που ακούγαμε συνέχεια ως τόπος εξωτικής αναψυχής. Και η Φυσιά, ας πούμε, και το Μαρούς και το Μενίδη που ήταν το μέρος από που ερχόντουσαν οι Βοσκοπούλες, προφανώς αυτά έχουν μια πια. Αν είχε μια αναγωγή, είχε μια δεν την κάνει από μόνο. Ναι, δεν έχει μια αναγωγή. Αλλά ξέρετε κάτι παρόλα αυτά, στο κείμενο ή στο μια λέξη. Κάνετε κάποιε μουσικές. Ναι, κάναμε την. Μια λέξη. Ναι, κάναμε την αραπίνα τραβεστή. Κάποια φάση έλεγε μια αραπίνα. Φανταστήκαμε ότι αυτό το αραπίνα, ξέρετε, δεν κολλάει τίποτα και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αντίστοιχη, μια αναγωγή σε μια άλλη, ας πούμε, διάκριση, έτσι, μια απρεπή και χοντροειδή, ας πούμε, έτσι, διάκριση με σεξουαλικά υπονοούμενα, γιατί στο Μεσοπόλεμο η αραπίνα υπονοούσε επίσης και μια βρώμικη σεξουαλικότητα, ας πούμε. Οπότε σκεφτήκαμε ότι η τραβεστή ήταν ίσως το πιο κοντινό, έτσι, Είχαμε και μία αραπίνα στην παράσταση. Βλέπετε το ρόλο της Μαριγούς. Κάτι ήταν. Το ρόλο της Πιέντρης. Μια κοπελιά από την Ελλάδα, Ελληνο-Ουγκαντέζα, το οποίο ήταν. Μουσικές επεμβάσεις, πέραν της ενοχής, δεν ξέρω καμία. Και κάποιες παρεμβάσεις, αυτές με το αρμόνιο. Όχι, είχαμε και κάτι διαλόγους. Ο κόσμος πολύ στην παράσταση, όπως είδαμε στην έναρξη. Αυτή και υποκριτική. Αυτό το κακό γούστο επιγραμμένο. Στις κατηγορίες αργότερα. Να δούμε λίγη τέτοια, να δούμε λίγη κακή υποκριτική τώρα. Για να δούμε μια στιγμή κακής υποκριτικής. Συγγνώμη τις κατηγορίες. Εξαρτάται για να ξέρεις. Ίσως κιόλας τώρα να είναι πίσω από το τροκαντερό και να με περιμένει. Μια στιγμή, κι αν περάσει από εκεί ο άντρας μου και μου
τον σκοτώσει! Ξέχασα τον SSR. Αυτός! Κύριε Ρωσί. Πέτρο μου! Τι την έπιασε. Εσύ! Είσαι εσύ! Επιτέλους βρίσκομαι πάλι στην αγκαλιά σου. Κυρία Ρωσί. Μη με λες, κυρία Ρωσί! Λέγε με Χρυσούλα. Χρυσούλα. Ναι, ναι. Το έχεις αυτό το δικαίωμα. Ώστε λοιπόν, δεν με είχες λησμονήσει 19 χρόνια τώρα. Μωρά, τι την έπιασε. Σίγουρα θα τις εξτρίψει. Λοιπόν, δεν εμάνεψες ακόμα. Η μυστηριώδη σκηνή, η άγνωστος του σιδηροδρόμου της Κηφισιάς, η καταιγής. Η άγνωστος. Ήμουν εγώ. Σεις. Εγώ ναι. Ορκιστείτε μου πως δεν είναι κανένα αστείο. Αστείο. Ένα τόσο σοβαρό πράγμα. Ώστε λοιπόν εγώ, με εσάς μέσα στο τρένο. Ναι, ναι. Στο καναπέ. Ακριβώς, ναι, στο καναπέ. Μα τότε, γιατί η επιστολή... Με την υπογραφή, η άγνωστος του σιδηροδρόμου της Κηφισιάς, εγώ σας την είχα στείλει πρωτήρα. Εσείς, ό,τι χαρά μου! Πώς με ενθουσιάζει η χαρά του! Μα τότε, γιατί η κυρία Κρατήδη... Και τώρα, άκουσα με πολύ προσεκτικά. Ο άνδρας μου τα ξέρει όλα. Πρέπει να το σκάσουμε. Απόψε μάλιστα κιόλας. Άκουσε, φαίνεται η νέχερα. Την πήγα να τη δαμάσω και για να με εκδικηθεί. Μου σκάλωσε όλη αυτή την ιστορία. Σχολιάζεται. Εγώ πάλι. Ναι, είδαμε την κυρία Ροσίτα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που έχουμε μια ηθοποιό του δραματικού θεάτρου, την Σοφιάνα Θεοφάνους. Και έναν ηθοποιό του μουσικού θεάτρου, τον Δημήτρη Μαρπάντη. Η Σοφιάνα, με ένα προφανώς πιο μαεστρικό τρόπο, ας πούμε, προσπαθούσε να ανταπεξέλθει, ας πούμε, σε αυτή την εντελώς επιφανειακή υποκριτική. Η οδηγία ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό το πρώτο επίπεδο. Ήταν δύσκολο να τους ηθοποιήσουμε, τους δύο ηθοποιούς της παράδειας που είχαμε, να τους πείσουμε ότι αυτό που έβγαινε πολύ φυσιολογικά στους τραγουδιστές, πρέπει να πω, οι τραγουδιστές πολύ φυσιολογικά παίζανε ένα επίπεδο. Σχεδόν ποτέ δεν αναζητούσαν ένα δεύτερο. Για κανένα λόγο. Παίζανε αυτό που βλέπανε. Εντάξει. Οι ηθοποιοί θέλαν πάντα να βρουν μια άλλη, δευτέρω επίπεδο, ας πούμε, ένα δευτέρω επίπεδο κίνητρο. Ήταν δύσκολο να πείσει στον ηθοποιό αυτόν ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο, ότι σε αυτό το κείμενο δεν υπάρχει καμία άλλη πρόθεση πέραν αυτή που. Που βλέπεις εκεί μπροστά σου και τέλος πάντων κάποιον άλλον διακριτικό προθέσεων της δραματουργίας παράδειγμα. Αυτό το σιωπηλό παιδί εδώ το έχουμε πάρει. Ήταν η πιο, από ό,τι ξέρω, η πιο πολυπληθής παράσταση του φεστιβάλ. Μετά τη μουσική. Ήταν μετά το φεστιβάλ. Μετά τη μουσική ήταν. Είχαμε 85 άτομα, όπως είχαμε. Συνολικά σαν παραγωγή που ήδη... Σαν παραγωγή ήμασταν... 75. Γύρω στα 75. Γύρω στα 55 άτομα πάνω σκηνή. Μια μέτρια παραγωγή μουσικού θεάτρου. Εγώ έχω κάνει και με 100. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Σε αυτό το κάνω όσο αφορά... Αυτό είναι... Οργάνωση παραγωγής. Δύσκολο. Δύσκολο με αυτές είναι. Δεδομένου του χαμηλού προϋπολογισμού. Δύο λεπτά. Να την καταβάλουμε σε μια σειρά. Ήταν τόσοι άνθρωποι, δεν πληρωνόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το δεν πληρωνόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι μια άνθρωπο με το μαστίγιο στο χέρι. Δηλαδή, ποιοι πληρωνόντουσαν, μάλλον ποιοι δεν ξέρω. Έτσι, δηλαδή. Είναι. Έχουμε κι άλλα τι. Η χοροδία ήταν εθελοντική. Δεν ξέρω πώς έγινε η επιλογή της χοροδίας. Η επιλογή της χοροδίας. Ας το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι ας πούμε η χοροδία μας ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης. Γιατί ήταν πολύ, ήταν περίπου 27, 30. 30. Όχι αυτά είναι 30. Εντάξει, μπορεί να είναι 29. Να σας καταλήξουμε ότι επειδή ήταν απολύτως οι θεατές,
μαζί, νομίζω, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο στην Πρεμιέρα. Νομίζω ότι κάποιο θέλει. Στην γενική τοκιμή, δηλαδή κάποιο θέλει. Όχι, κάποιο θέλει το σκηνή. Δηλαδή, αν αρχίσει και τα βάλει όλα τα κομμάτια τη παραγωγή μαζί. Γιατί ήταν εκεί low budget. Για το low budget, τώρα πάμε ξύλο. Για το, αλλά στην πραγματικότητα ένα low budget για το μέγεθό. Δηλαδή, μια παραγωγή με τόσο κόσμο πάνω στη σκηνή, φώτα, σκηνικά, κουστούμια, το ένα τ' άλλο, συν αρκετό κόσμο από πίσω, δεν μπορεί να κοστίσει, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ. Δεν γίνεται. Για τόσο low budget που με τις περικοπές που έπαιρνε το φεστιβάλ, οι παρευρισκόμενοι πήραν τα. Ναι. Οπότε, βοηθοί όλοι ήταν εθελοντές, η χοροδία ήταν εθελοντές, σε κάποια ζητήματα ήμασταν εξαρτώμενοι από το φεστιβάλ, καθώς το Θεό καλά πήγαν. Είχαν κριτικές και διαμαρτυρίες για τον εθελοντισμό. Ήταν άνθρωποι που κατηγορήσαν ότι ήταν έλεγχος. Όχι, ο Νάκης ο συμπλήρωσε. Μπράβο. Εμείς ήμασταν στην αρχή και δεν το χάραμε. Μόνο αυτό. Εμείς εντασσόμασταν στο τομέα μουσική του φεστιβάλ. Άρα δεν θέατρο. Οπότε το ΣΕΙ μάλλον δεν κοίταξε καν τις σελίδες. Ναι. Οπότε το μουσική του πρόγραμμα. Πάντως ως παραγωγή ήταν όμως λοκομείο. Πώς βρήκατε χώρο να κάνετε τόσους κόσμους πρόγραμμα. Δηλαδή, πού κάνατε πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε από τον κενό χώρο, κάτω στην Ιεραλόδα και μετά βρεθήκαμε σε ένα χώρο. Όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή. Πού ήταν στη μέρα για να στην Ορφέα, στο Βοτανικό, σε ένα παλιό μέσο δεξιό. Σε συνθήκες. Σε συνθήκες, κάπου είχε ένα λάστιχο, αν δείτε. Πάτε. Το σκηνικό, το οποίο ξεχάστηκε κατά λάθος στο σκηνικό και μετά μας άρεσε. Ναι. Το οποίο ήταν ένα από τα 2-3 λάστιχα που είχαμε για να πλένουμε το χώρο των προβών. Που κατέβαζε σκόνη από παντού, δηλαδή συνθήκε. Κάναμε στον δρόμο στο εκκλησία. Είναι αυτό το πρόβλημα, εντάξει, η ηθοποιή, ειδικά το ερευνητικό ξέρετε, είναι αντιμητική σε όλα τα τέχνη, σε φωτίκια, σε τέτοια, σε καθαρίζουν, σουγκαρίζουν, κάνουν, ας πούμε. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στο ερευνητικό θέατρο. Ωστόσο, στην όπερα και στο μουσικό θέατρο, ο τραγουδιστής πρέπει να τραγουδήσει κιόλας και δεν είναι ένα απλό πράγμα. Η φωνή του τραγουδιστή είναι ένα μυστήριο όργανο το οποίο κλείνει πολύ εύκολα, πολύ ευκολότερα από οποιοδήποτε άλλο του ανθρώπου. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Επομένως, οι συνθήκες, ας πούμε, της πρόβας με απίστευτη σκόνη είναι κάτι γενικά αρνητικό. Ζήτησα από τον πατέρα Χαράλαμπο να δούμε φωτογραφίες ιδιωτικών σκηνών μπροστά στα μάτια όλων των σπονδίων και θέλω να μας μιλήσει λίγο για αυτή την. Για αυτό για το ιδιωτικό δημόσιο, ας πούμε. Είναι από τις παραστάσεις αυτές. Αυτή η σύγχυση του ιδιωτικού και του δημόσιου ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στην παράσταση. Ήταν πάνω στο σκηνή συνεχώς, στις ιδιωτικές στιγμές του ζευγαριού κλπ. Φωτογραφίζανε ένα βίντεο και είχε μία. Τα ξέρετε αυτά, δημοσιογράφηκε. Ναι, έχει πάει την αριθμό. Δεν είχε να βγει ο παράσταση. Αυτόν είχε να δει ακριβώς αυτό το κόνσεπτ που είχε περάσει και στο σκηνικό. Δηλαδή το σκηνικό ξεκίνησε ως ένας χώρος δεξίωσης με τα τραπέζια, μια πίστα στη μέση. Και ουσιαστικά αποφασίσαμε με τον Αλέξανδρο ότι το σπίτι εντός εισαγωγικών είναι η πίστα. Σωστά τα λέω αφαιρετικό. Δηλαδή και είναι και ο λόγος που δεν είχαμε αλλαγές σκηνικού αλλά μεταμορφώσεις του ίδιου. Θέλετε να πούμε μεταμορφώσεις. Γιατί όλο συνέβαινε ακριβώς σε μια πίστα. Ένα 3x3 με όλο τον κόσμο γύρω να μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή και ο χώρος ανάγκαζε να θέσει. Προς τα εκεί. Θα δείξω φωτογραφίες που τραβήχθηκαν από τους χορηγούς κατά τη διάρκεια της παράστασης με κινητά τους τηλέφωνα. Ας πούμε η δεύτερη πράξη του έργου. Η πρώτη πράξη του έργου ήταν μια πράξη δημόσια που τέλος πάντων είχε να κάνει με τον δημόσιο χώρο. Η δεύτερη πράξη του έργου ήταν
είχε να κάνει με τον ιδιωτικό χώρο, με το κρεβάτι. Ήταν πια η στιγμή, ξέρετε, στις φάρσες κρεβατοκάμερες υπάρχει μία τουλάχιστον πράξη, η οποία γίνεται, διαδραματίζεται στην κρεβατοκάμερα. Οπότε η ιδέα ήταν ακριβώς ότι υπάρχει μία διαρκής παρακολούθηση από τους παριστάμενους, έτσι, αυτών των πρώτων, της πρώτης νύχτας του γάμου, όπου είναι ένα είδος, ας πούμε, reality show, πρώτη νύχτα του γάμου, φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο reality. Υπάρχει, ναι, αφού είχαμε βασιστεί σε αυτό, το ξέχασα και εσύ, δεν θέλεις καιρός. Σε αυτό το... Πώς το λέτε, μην το στην ύφη. Μην το πεις στην ύφη, ναι, ήταν μεγάλη πηγή έμπνευσης, είχαμε αρκετά επεισόδια, πολύ ωραίο. Αυτό θέλω, ας πούμε, έτσι, ναι, που ξέρεις, την έννοια, την ιδέα ότι ο άλλος, ας πούμε, εκείνη περνάει κάτι, μια στιγμή πολύ υψηλής ιδιωτικότητας και ο άλλος βγάζει το κινητό και την τραβάει. Και από αυτό βγάζουμε μια σειρά φωτογραφιών με σκηνίδες, έτσι, από πολύ κοντά. Υπάρχει μια κριτική πολύ ωραία που έβγαλε. Ήταν δύο κριτικές πολύ αρνητικές για την παράσταση. Και άλλες λιγότερο αρνητικές. Διαβάζουμε ένα καιρό. Αλλά μια κριτική, ας πούμε, ήταν, έλεγε για την ελάχιστα παρεμβατική σκηνοθεσία. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η σκηνή. Είναι με τη. Να τη δούμε τη σκηνή στο Ρόλιο. Στο Σαββαμαζό ζευγάρι των πυρετών. Ναι, να δούμε την ελάχιστα παρεμβατική σκηνοθεσία. Εκεί και ο κύριος εκεί. Στο ξαναλέω, Νικόλα. Είναι μυστήριο. Και μόλις δει ο κύριος την κυρία, το κόβει στα πόδια σαν να δε το διάολο, α? Τι να σου πω. Δεν κάνουμε τον έρωτα έτσι εμείς εκεί, στην Κρήτη. Ούτε εμείς στην Ουγκάντα. Κάτω στο νησί μας κάνουμε αγάπες πιο καλές. Στην πατρίδα τη δική μας κάνουμε ακόμα πιο τρελές. Δεν κοιμούνται οι παντρεμένοι κάθε ένας χωριστά. Πέρα πέφτουν στριμωμένοι και αγκαλιές που τα σκατά. Γιατί τη στιγμή εκείνη άνοιγουν την καρδιά. Πήγει πέρα τίτιο να γίνει μια ψυχή. Αφού παίρνουν του πατέρα και της μητέρας την ευχή. Δεν γνωρίζουμε εμείς πρίκες πρόσωπα στην τροπά. Παραλέ παιδιές και δίκες, χάδια, φιλιά και τα λοιπά. Και έχουν όλοι μια ελπίδα πάντα μες στην καρδιά. Πώς θα δώσουν στη πατρίδα όσα μπορέσουνε παιδιά. Μαρικό! Για την πατρίδα, Μαρικό! Ναι, ήταν εντάξει. Είναι και μια στιγμή του έργου, είναι από τις λίγες στιγμές που έχει μια τόσο ξεκάθαρα ελληνική, ας πούμε, χρειά η μουσική. Οπότε και εμείς θελήσαμε ακριβώς να δώσουμε μια αντίστοιχα ελληνοπρέπεια σε αυτό το ντουέτο. Κάθε
αυτή είναι τραγουδίστρια της pop, έτσι δεν είναι? Κάθι, ναι. Κάθι Ήδρα είναι Ήδρα Κέιν πλέον. Είναι τραγουδίστρια της pop, soul, funk και τέτοιο. Είναι και η πρώτη φορά που πάτησε το πόδι της εκείνη. Πιστεύω ότι κάνατε μία φεστιβαλική παράσταση ή προσπαθήσατε να φέρετε κοντά ένα πιο λαϊκό κοινό, μία πιο... Δεν ξέρω, ρωτήσα τον μαέστρο και τον κοινό. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι καλό ερώτημα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παράσταση που να μπορεί να τη δει ο ανυποψίαστος θεατής χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, αναγωγές, ναι, ή κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας υπήρχε και μια σκέψη ότι αυτή η παράσταση θα πήγαινε και το χειμώνα. Θα γινόταν μια αναδίωξη της παράστασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε κάποιο εμπορικό θέατρο. Δεν ξέρω στα αλήθεια όμως τελικά αν δεν πετύχαμε. Τελικά τεμπορικά θέματα. Δεν μπορεί να πω τους θέματος το φεστιβάλ. Παρακαλώ. Δηλαδή, λίγο άδικη. Έτσι, εισαγωγικά το πάνω. Αν δεν μπορούσα να καταλάβω το παρόμοιο, τι εννοείς το φεστιβάλ της παράστασης? Ναι, με την έννοια του... Δεν ξέρω ότι σας ενδιαφέρει το ερευνητικό θέατρο, η προσέγγιση κτλ. Το φεστιβάλ έχει μια διάθεση, δηλαδή ένα φεστιβάλ το αγκαλιάζει το κατά έναν τρόπο. Ναι. Με αυτή την έννοια κάπως. Ή είχατε άλλο πράγμα στο μυαλό σας και... Δεν είχαμε άλλο πράγμα. Ας πούμε, το δοξασμένο παρελθόν της Τρούγκας και της
και της, ας πούμε, απευθείας, της δημοσιογράφου, της σχέση με την παράδοση, αλλά θέλουν οπωσδήποτε να ξεχάσουν τις αστικές καταβολές, ας πούμε, του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οπότε, λέτε, την αστική διάσταση της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής. Η οπερέτα είναι το κατεξοχήν ήθος, το οποίο συντέθηκε με την αστική τάξη, με την άνοδο της αστικής τάξης και εξού και έπεσε θύμα μιας πολύ συντονισμένης εκ δεξιών και εξ αριστερών επίθεσης εναντίον οποιοδήποτε στοιχείου μπορούσε να θυμίσει ότι η Ελλάδα ανήκε και στη Δύση, χωρίς να χρειαστεί να κάνει όλη αυτή την πορεία μέσω, ας πούμε, τρισχυλιακούς συνέχειας για να ξαναβρει, ας πούμε, μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, ταυτότητα της ελληνικότητας. Εξού και θεωρώ ότι η οπερέτα είναι και ένα από τα λίγα είδη τα οποία μπορούν να μας μιλήσουν πραγματικά σήμερα, να τα χρησιμοποιήσουμε υλικό και να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της Ελλάδας, είναι τη μικροαστική Ελλάδα, την αστική και τη μικροαστική Ελλάδα. Δεν έχουμε ιστορικά παραδείγματα έργων τα οποία ακριβώς να μας είναι ελάχιστα, ξέρω εγώ, πραγματικά ελάχιστα, αυτά τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν μία ματιά πάνω σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής, ας πούμε, ιστορίας. Πάρα πολύ ωραία. Να διαβάσω κάτι που έχω βρει σε μια εφημερίδα που σχολιάζεται. Είναι τις, πρώτα ήταν τις μέρες Αδαμοπούλου από τα Νέα, δύο μέρες μετά την πρεμιέρα, με τίτλο «Ήμουν κι εγώ εκεί δύο ώρες χωρίς μνημόνιο». Προφέτης. Λέει, εδώ ο κόσμος καίγεται και εγώ θα τρέχω στην οπερέτα κλπ. Ό,τι χρειαζόταν για να σου φτιάξει διάθεση. Οι ερμηνείες μπορεί να μην ήταν οι καλύτερες που έχω ακούσει, αλλά λίγο οι ακραίες παρεξηγήσεις της υπόθεσης, μια πεθερά που προσπαθεί με ακραίο τρόπο να χωρίσει την νιό πατρικότητα, ώστε να μην σχίσουμε το σύζυγο γαμπρότα εναντίον της. Λίγο το σουξέ είναι οι κλουκλούς ελαφοντές, αρτίστα της ξεκουστές. Λίγο τα χιτσάντα ρούχα ήταν αρκετά για να ξεκάσω έστω και για δύο ώρες μνημόνιο διαπραγματεύσεις αγανακτισμένους. Ο λόγος της ύπαρξης της οπερέτας να κάνει τον κόσμο επίσης να ξεχνά. Υπάρχει κι άλλο ένα επίσης δημοσίευμα που διάβασα, όπως λέει ένας κριτικός. Η οπερέτα είναι ένα θεατρικό είδος βασισμένο στην αθωότητα, και αυτό το κρατάμε, να το σχολιάσουμε, κάθε είδος, και δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη ατομική βόμβα μαζί με τη Χειροσύμα τελείωσε και την καριέρα της ελληνικής οπερέτας. Ο κόσμος είχε πάψει. Ο κόσμος είχε πιάσει πια να είναι, είχε πάψει πια να είναι τόσο αθώος για να μπορεί να ψυχαγωγηθεί με κάτι τέτοιο. Ταινίες του Γιουκλάκη έχουν. Ναι, έχουν ταινίες του Γιουκλάκη. Δεν είναι κριτική του Ιάσου Τρενταφλίδη. Πρέπει ως στην μακρά του καριέρα ως στρατιωτικός έχω δει τέλος πάντων πολλές εκκλήσεις, αλλά σαν αυτές του Ιάσου Τρενταφλίδη, ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ το όνομά μου γραμμένο τόσες πολλές φορές στο ίδιο κείμενο. Όσο γιατί θέλω να σχολιάσουμε το θέμα της αθωότητας και της νοσταλγία αθωότητα και λοιπά, της μέσης του Φιμερέτα. Ξέχασε τον μνημόνιο. Δηλαδή, τώρα είναι αυτή η ερώτηση. Προφανώς δεν κάνει σεξ. Συγγνώμη. Το λέω πολύ σοβαρά. Αν έρθει να έρθει να την κόρη τη καταιγίδα. Σηκάνει το πιάνο μα. Για να ξεχάσει τον μνημόνιο. Δηλαδή, τώρα είναι μέρος αυτό το κείμενο τη απόλυτη μηδιακή μαλακία που δέρνει πολύ μεγάλο μέρος του τύπου τον τελευταίο χρόνο. Και από τη μία έχει την καταστροφή, το μνημόνιο και τι διάφορε να είναι την τέχνη. Και ψάχνουν να δουν πώς θα τα δουν, τι θα τα κάνουν, πώς θα τα συνδυάσουν. Εδώ ο κόσμος καίγεται, τι θέλουμε αυτό. Εδώ καταστρεφόμαστε, χρεοκοπούμε, τι να πάμε να δούμε, μια παράσταση. Δηλαδή είναι μια απόλυτη μπούρδα αυτό. Δεν λέει τίποτα. Λέει ότι διασκέδασε. Λέει ότι διασκέδασε. Δεν ευχαριστούμε πολύ την κοπέλα, αλλά ξέρω. Λέει ότι ήταν αρχή που άρχισε την διασκέδαση. Ακριβώς αυτό είναι το τελικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μην ανοίξουμε κουβέντα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, γενικά. Το πέρασα ωραία. Γιατί... Που ακούστηκε πάρα πολύ. Α, πέρασα πολύ ωραία στην παράσταση. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Όχι, εντάξει. Ρωτάω. Είναι ταμπού σε σχέση με την ερευνητική. Να πούμε κάτι για να δικαιολογήσουμε λίγο την παρουσία μας εδώ πέρα. Με έναν τρόπο, όλοι μας, εμεί
έχουμε σχέση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και μας καλέσατε. Εντάξει. Είμαστε άνθρωποι της διανόησης. Ναι, είμαστε άνθρωποι της διανόησης. Τέλος πάντων, άλλοι διδάξαμε σε πανεπιστήμια, εδώ είμαστε εμείς, είμαστε η πανεπιστημιακή. Αυτή είναι τέλος πάντων τα πιο hot ονόματα της ελληνικής όπερας, σύμφωνα με το χρήσμα της ελευθεροτυπίας. Εδώ έχουμε από όλα, όλο το κατεστημένο μισθό, γιατί είμαστε και άνθρωποι της διανόησης. Τα μπουζούκια έχει σήμερα πρεμιέρα στον Βοσκόπουλο και Ρέμ. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι και το λέμε τον άνθρωπο που σχετιζόμαστε με τον χώρο. Αυτό το χώρο ξεκινάμε. Βεβαίως, όντας άνθρωποι του μουσικού θεάτρου, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους ίδιους όρους τους οποίους διαπραγματεύεται μια ομάδα που κάνει, ας πούμε, μια παράσταση ελληνικού θεάτρου επί 6 μήνες, ένα χρόνο κτλ. Από πού ξεκίνησα. Ναι, για το πέρασα ωραία. Οπότε, επειδή με έναν τρόπο στο φεστιβάλ μας πήρανε και γι' αυτό, εντάξει, και δεν είναι και η πρώτη μας δουλειά στο φεστιβάλ, δεν είναι, ήταν η δεύτερη, του Χαράλαμπου δεύτερη, δηλαδή ήμασταν και λίγο γνώριμοι, ας πούμε, του χώρου, του μαγαζιού. Το ζήτημα είναι ότι το να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει πλέον καμία πρόφαση ισογραφάνειας, σχεδόν καμία, εντάξει, όπως και σημερινή μας παρουσία εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μια γεμάτη αίθουσα, έτσι και λοιπά. Το καλαμπούρι, τέλος πάντων, και η παλαφάρα γίνεται καλύτερα με πολλούς εδώ, με τους λίγους. Δεν πειράζει. Θα ξαμαλυπεί το βίντεο. Βέβαια, με το κατάλληλο. 20 λεπτά έχετε. Δεν στο λέω. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι στο τέλος υπάρχει μια εγγενής ανάγκη στον κόσμο μας, στον περίγυρό μας, τα πράγματα μας προκαλούν και πια κάποια δυσαρέσκεια. Εντάξει. Το γεγονός ότι πρόκειται για παραστάσεις που δεν προκαλούν κανενός είδους δυσαρέσκεια και ενδεχομένως να προκαλέσουν κάποιο προβληματισμό, σε αυτό μόνο που θα θελήσει να επιλέξει αυτό το option, εντάξει. Και εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα. Για μένα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, επειδή έχω ξανακάνει operetta και το είχα δει ήδη σε προηγούμενη ας πούμε, φορά να συμβαίνει. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν, και μάλιστα είχα κάνει μια παράσταση του ναυτιστικού στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και κάποια λίγο πιο πολιτικά πράγματα. Ας πούμε, οι μεγάλοι Έλληνες που βγαίνουν και σαν τα ζόμπι, ας πούμε, και κάνουν μια παρέλαση αυτή η μεγάλη Έλληνα στο Σκάι, κλπ. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν να το δουν αυτό γιατί τους αρέσει η operetta, οι οποίοι τους ήταν λίγο πολύ αδιανόητο ότι μπορούν αυτά τα δύο, ας πούμε, μια πολιτική κριτική και η operetta να συνδυαστούν. Αυτοί οι άνθρωποι μείναν εντελώς ανέγκυχτοι από την οποιαδήποτε βούληση της παράστασης, όπως και πολλοί άνθρωποι στην κόρη της καταιγίδας. Αυτό δεν αφαιρεί όμως οποιαδήποτε λόγο να γίνει παράσταση. Έχει την ίδια σημασία για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα πέρα από το ίδιο το έργο, όσο και για τους υπόλοιπους οι οποίοι μπορούν να δουν και κάποια δύο-τρεις από τις προσθήκες που έχεις κάνει ως διανοούμενος καλλιτέχνης. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι τα κριτήρια μη αποκλεισμού, τα οποία είναι του μέρους του κοινού, είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνει και το ερευνητικό θέατρο. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από τη λογική ότι τα κριτήρια αποκλεισμού είναι κάτι, ένα αναγκαίο κακό. Φυσικά, εννοείται πως και οι παραστάσεις οι οποίες αποκλείουν το 95% του κοινού, δυνάμου κοινού τους, είναι εξίσου, ας πούμε, θεμητές εφόσον αυτό θέλουν να κάνουν. Αλλά είναι. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινάμε πάνω σε στερεότυπα της πρόληψης, να μην ξεκινάμε από στερεότυπα της πρόληψης, αλλά από αποφάσεις, καλλιτεχνικής φύσης. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, όχι να ρωτήσω, να πω μια γνώμη. Εγώ έπαιξα στο χοροδιακό κομμάτι, στην παράσταση. Υπήρχαν πολλά άτομα, πολλές συνιστώσεις, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με τη μουσική, αλλά και δεν είχαν, ας πούμε. Να πέρασε στο κοινό ή στο επισκηνής. Στο γονιδιακό κομμάτι μου
Καλή ομάδα. Ναι, ναι. Αυτό που πραγματικά και από το κοινό εξέλαβα, γιατί είχαν έρθει πολλοί από τους δικούς μου ανθρώπους και με είδανε, και από τους ίδιους τους συντελεστές, ας πούμε, που, στη χοροδία εννοώ, δηλαδή που δεν είναι. Το κάναμε γιατί το γουστάραμε ουσιαστικά, μέσα σε αγγλικά, χωρίς εισαγωγικά. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και περάσαμε και πολλές ώρες και τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η οπερέτα, επειδή έφτιαξα μετά και στην ιστορία και όλα αυτά, είναι κάτι, ένα είδος λαϊκό, ένα είδος το οποίο απηχεί στο λαό και εκτός από το ότι το συγκεκριμένο story είχε μικροαστικές αντιλήψεις, οι οποίες ακόμα ισχύουν και υπάρχουν, είναι ριζωμένες στην, στις μνήμες, στις ψυχές μας, στο μυαλό μας, στην οτροπία μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν απλουστεύτηκε με τον κακό τρόπο, με απλοϊκό τρόπο, δεν έγινε απλοϊκή αυτή η παράσταση. Έγινε, δόθηκε στο κοινό να καταλάβει το τι θέλαμε να παρουσιάσουμε, να διακομωδήσουμε, ας πούμε, τις μικροαστικές αντιλήψεις. Και το καλό ήταν ότι και εμείς, ας πούμε, μας άρεσε πάρα πολύ και το χαρήκαμε. Και αυτό είναι της τέχνης, ίσως για μένα, κατά τη γνώμη μου, για μένα είναι το στίχημα της τέχνης, αν μπορεί να σε αγγίξει αυτό ή δεν μπορεί. Αν καταφέρεις και αγγίξει το περισσότερο κοινό, που όντως οι περισσότεροι φύγανε πολύ ευχαριστημένοι από την παράσταση, ήταν το Talk of the Town εκείνη την περίοδο, δύο μόνο παραστάσεις και οι περισσότεροι τους άρεσε στους περισσότερους, σχεδόν σε όλους. Όλους. Όχι, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι πραγματικά μ' άρεσε αυτό και ως κοινό, ας πούμε, το εκλάβανε οι περισσότεροι που δεν είχαν δει οπερέτες. Έτσι. Τώρα που τους κάνουν εδώ πέρα να τους δουν. Κανένα τραγουδάκι θα πείτε. Αυτό είναι λοιπόν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι 5 παρατέταρτο. Και εμείς είχαμε φτάσει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σαν μια παράσταση, αυτό που βλέπετε είναι σαν μια παράσταση των. Πώς λένε, των Force and the Devil. Κάτι που θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά δεν έγινε. Αυτό είναι. Αλλά. Να πούμε. Να πούμε και δύο τραγούδια, θέλετε. Ναι. Δύο, ένα το δουέτο μας. Κύριε Συνταγματάρχη μου. Λοιπόν, το είχαμε σκεφτεί αλλιώς, αλλά δεν είχαμε. Άντε, δεν θα προλάβω, δεν θα πρέπει να φτάσω. Το πει. Αυτό το θέμα. Το αλλά αυτό είναι εδώ. Thank you.
Δεν έχουμε δεύτερο τραγουδάκι. Έχουμε και δεύτερο. Τώρα θα κάνω ερωτήσεις κοινού. Εδώ είναι. Λοιπόν, κοινό, πρώτα. Την κατάλληλη ερώτηση, παρακαλώ. Α, την κατάλληλη, συγγνώμη, όχι. Όχι. Πάμε. Κοινό. Ρώτα, ρε κοινό! Δεν χρειάζεται κάποια νέα δουλειά από τον κύριο. Τι ετοιμάζετε, πατέρ? Ετοιμάζουμε μαζί με το Σαρματάκι. Μεταβαίνουμε τη Βερολίνο συντόμως, όπου θα παρουσιάσουμε μια διασκευή της Αΐντα του Βέρτη με τίτλο «Γεια σου, Αΐντα». Γεια σου. Γεια σου, παιδί. Γεια σου, παιδί. Ναι, είναι μια διασκευή της Αΐντα, η οποία... Ναι. Ξέρετε την Αγίδα, ε. Πώς δείτε. Για μας και Έλληνες και Γερμανούς και... Τις ελληνογερμανικές και τις αυτές. Αιθιοποιικές. Τι από το οποίο θα έχουμε... Έχουμε και μία... Θα πάρει και την κόντα με την Λίζα. Για να παίξει το σειρά, εδώ η πατρίδα μας. Και τέλος πάντων, ναι. Κάτι τέτοιο. Το παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο του 2012 στο Βερολίνο. Και από αυτή την forthcoming που λέμε στην Κύπρο παράσταση θα σας παίξουμε μια άρια. Την άρια της πατρίδας. Την άρια της πατρίδας.
Thank you.